Μουσικοχορευτική παράσταση Μέστα Σέρας Γκυζιρνό, τη Θράκη Αγναντεύω, διοργάνωσε η Θρακική Εστία Νομού Σερών το βράδυ της Τετάρτης, 13 του Δεκέμβρη, στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια. Πάνω από 200 χορευτές και χοροδοί της Θρακικής Εστίας παρουσίασαν χορούς, τραγούδια και δρόμενα της Θράκης. Η διατήρηση της παράδοσης και της ιστορίας μας που εξασφαλίζουν την πολιτιστική μας ταυτότητα μπορούν να μας βγάλουν από τις δύσκολες μέρες που βιώνουμε τελευταία και να μας καταστήσει ισχυρούς σαν έθνος. Ο πολιτισμός και η παράδοση μας κάνει να είμαστε περήφανοι σαν Έλληνες και εμείς σαν πολιτιστικοί σύλλογοι οφείλουμε να διατηρούμε και να προάγουμε. Σε μια εποχή ισοπαίδωσης των αξιών και των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων είναι σημαντικό να διατηρούμε τις αξίες της παράδοσής μας και τα στοιχεία που μας συνδέουν με αυτή, έτσι ώστε να δεικνύω τάστα να δημιουργήσουμε μια πολιτιστική παρακαταθήκη για τις γενιές που έρχονται. Η σημερινή παρουσία τόσου κόσμου είναι το καλύτερο πιστοποιητικό για το σύλλογο, για τη διοίκηση του Συλλόγου, ότι πράγματι επιτελεί και σημαντικό έργο, αλλά και κατά τρόπο αποδοτικότατο. Νομίζω λοιπόν ότι δεν θα ήθελα τίποτε περισσότερο να πω. Τα συγχαρητήριά μου είναι πολύ φτωχά. Η παρουσία σας είναι εκείνη που τους δικαιώνει. Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος Νάντια Δερέμπεη. Κάποια πόλη της Ανατολικής Θράκης ίσως είναι ιδιαίτερη πατρίδα κάποιου Σεραίου. Από την περιοχή των 40 Εκκλησιών, της Ρελεστού, της Χεσάνης, της Μακράς Γέφυρας, δημιουργήθηκαν προσκυνητικά χωριά όπως του Νέου Σκοπού, της Νέας Πέτρας, της Νέας Τυρολόης, του Σκουτάιρος, του Προβατά, του Βασοχωρίου, του Αδελφικού, του Βαλοτοπίου, του Θολού, του Γαζόρου, του Πατρικίου, της Λιγαριάς, της Κουμαριάς, της Μονοκλησιάς, των Καλών Δέντρων και τόσα άλλα. Στις Σέρες, στην περιοχή των Χαλικιών, εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από τα καλύπια Ανατολικής Θράκης, τα Μάλγαρα και την Αρκαδιούπολη.